Είμαι από εδώ, από τη Λιβαδιά, από τη γειτονιά σας, από τη Βιωτία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις επόμενες εκλογές, εκτός από περιφερειακές και δημοτικές, είναι και οι ευρωεκλογές. Είναι η σύγκρουση δύο λαών, δύο κόσμων μάλλον, των φτωχών και των πλούσιων, της γερμανοκεντρικής Ευρώπης και της Ευρώπης της περιφέρειας, της περιφέρειας της φτωχιάς, της περιφέρειας που την καταντήσανε έτσι αυτοί που τη βάλανε στην Ενωμένη Ευρώπη. Οι πολιτικές είναι δύο. Οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Η δημόσια περιουσία, ό,τι φτιάξανε οι προηγούμενες γενιές, να περνάνε στα χέρια λίγων και αρεστών. Με πολύ πονηρό τρόπο περνάνε αυτοί οι κύριοι μέσα από επικοινωνιακά κανάλια ότι δεν είναι τίποτα καλό, ότι ό,τι εργοστάσιο είχαν φτιάξει οι παππούδες, οι πατεράδες μας, ό,τι δρόμους, ό,τι λιμάνια, οτιδήποτε είναι ζημιογόνο και πρέπει να περάσουν σε λίγους. Το καταφέρανε, όπως βλέπετε, με μηδαμινές αξίες. Τα ματωμένα πλεονάσματα του κυρίου Τσίπρα να μας πατάει στο λαιμό για να δείχνει καλύτερα νούμερα στην κυρία Μέλκερ και στο δούνο του, με αποτέλεσμα να το πληρώνουμε εμείς. Λεφτά υπάρχουν, αλλά τα δίνουν εκεί που θέλουν. Με λίγα λόγια, αν θέλανε, δεν θα είχαμε την καταστροφή στο Μαντούδη και στο Προκόπη, αλλά τα νούμερα δεν βγαίνανε. Αν ρίχνανε τόσα λεφτά εκεί πέρα για την πλημμυρικά, δεν θα είχαν γυαλού. Δεν θα είχαν κέρδη, με λίγα λόγια. Να κάνεις 3 ώρες να πας στην Κάριστο και άλλες 3 στην Έδιψο, πάλι δεν βγαίνουν τα νούμερα για αυτούς τους δρόμους, γιατί δεν έχουν κέρδη. Γι' αυτό δεν τα φτιάχνουν. Εδώ δίπλα που έχουν κέρδη, έχουν βάλει την αστυνομία και είναι ο νταβατζής να μην μπορείς να βγεις έξω από αυτό το δρόμο, να πας από ένα δρόμο από τα πλάγια. Εγώ είμαι αγρότης και ζω τι πάει να πει η ΚΑΠ, η νέα ΚΑΠ που έρχεται. Βλέπετε τι ζημιά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που ξεπούλησε το όνομα της φέτας. Είδατε στα 3 τελευταία χρόνια πόσο κάτω έχει πέσει η τιμή της φέτας και τι ζημιά έχουμε πάθει όλοι εμείς οι παραγωγοί που είμαι σε αυτή την αλυσίδα. Όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και αυτοί οι έμποροι που πουλάνε στους αγρότες τα εμπορεύματά τους. Με λίγα λόγια, είναι μια αδιέξοδο αυτή η πολιτική. Οι πλούσιοι, σας το ξαναείπα, πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Τα 3 κόμματα που έχουν κυβερνήσει τα 3 τελευταία χρόνια δεν είναι τίποτε άλλο από ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά έχει διαφορετικό χρώμα της ίδιας αντιπροσωπείας, το ίδιο μοντέλο. Σαν να παίρνεις δηλαδή ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, απλά έχει διαφορετικό χρώμα. Δεν έχει καμία διαφορετική αντίληψη η πολιτική τους. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα και τίποτα παραπάνω. Πώς θα βολευτούν και τι θα δείξουν καλύτερα νούμερα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τα αφεντικά τους στην κεντρική Γερμανία και στην Αμερική. Με ένα ισχυρό κουκουέ μέσα στην Ευρώπη, ενώ μέσα στην Ευρωβουλή, μπορούμε να δείξουμε την αντεπίθεση και ότι δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος της αντίστασης και των λαών που πρέπει να ζήσουν οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι εργάτες, αγρότες, οι φτωχοί. Η νέα ΚΑΠ τι λέει τώρα? Ότι όλοι οι αγρότες μετά το 2021 θα έχουν τις ίδιες ενισχύσεις. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Εμείς στην Ελλάδα έχουμε 33 στρέμματα μέσο όρο καλλιέργειας. Ξέρετε πόσο έχουν οι τεράστιες εταιρείες στην Πολωνία, στη Γαλλία, στη Βουλγαρία? Πάνω από 15.000 στρέμματα μέσο όρο. Και την ίδια ενίσχυση θα παίρνει και ο Έλληνας αγρότης με τα 33 αναστρέμα, τα ίδια θα παίρνει και οι μεγάλες εταιρείες με το Σταυρό και αυτές, τις ξέρετε, τις γνωστές, που έχουν νοικιάσει εκατομμύρια στρέμματα μέσα στην Ευρώπη. Η νέα ΚΑΠ είναι δηλαδή η ταφόπλακα των Ελλήνων αγροτών. Και ειδικά εδώ στην Εύβοια που υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι και αυτοί οι άνθρωποι θα καταστραφούν μέσα σε μία νύχτα. Υπάρχει και απέναντι όμως σε αυτούς τους εργάτες και στους αγρότες και μία ΓΕΣΕΕ που με την κουτουπονηριά που τους δέρνει και το κλείσιμο του ματιού στους εργοδότες, εμάς τους αγρότες, μας καθίσανε στα δικαστήρια αυτοί οι άνθρωποι ότι με λίγα λόγια κλείναμε τους δρόμους, με τον σύντροφο εδώ από το Μαντούδη, ότι κλείναμε τους δρόμους και δεν είχαν δουλειά οι εργάτες και ερχόντουσαν μάρτυρες κατηγορίες στα δικαστήρια εδώ και 10 χρόνια και υπερασπίζανε το ΣΕΒ και την Ένωση Θεσσαλών Βιομηχάνων. Με λίγα λόγια, γι' αυτό συμπορεύομαι με το ΚΚΕ και θέλω μαζί όλοι να πούμε ένα μεγάλο όχι σε αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστώ και καλό αγώνα.